Βγήκε ο Αντώνης Ρέμος και έκανε μια παρέμβαση. Ναι. Επί του θέματος, επί του όσων γίνονται στην Κιβωτό και στα σκάνδαλα τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια. Ναι, βγήκε λοιπόν με αφορμή το γεγονός ότι βρίσκεται στο Βόλο προκειμένου να ανάψει το δέντρο. Εκεί λοιπόν μίλησε για την Κιβωτό. Είπε ότι είναι από τους πρώτους που είχαν συμμετάσχει στην Κιβωτό. Είχε δηλαδή βοηθήσει κι αυτός με την σειρά του. Και είπε ότι θεωρεί ότι υπάρχει μια υπερβολή σε όλο αυτό. Και ότι οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Και καλό θα ήταν να περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα δείξουν οι έρευνες και μετά να μιλήσουμε. Α, επιτρέψτε μου μια είδηση να δώσουμε. Αν μου επιτρέπετε, έτσι βέβαια, ενώ είναι ερωταστικό, επειδή είναι ερωταστικό το κλίμα τέτοιο, απλά να κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό, γιατί τυχάνει και εγώ να είμαι από τους πρώτους συμμέτοχους στην Κιβωτό, έτσι αναφέρεστε. Φοβάμαι πως ίσως να υπάρχει λίγο μια υπερβολή σε όλο αυτό που συμβαίνει, ίσως να προτρέχουμε λίγο, ίσως να υπάρχουν στοιχεία, έτσι, που να υπάρχουν ενδείξεις, αλλά από τη στιγμή που και αυτό το πράγμα πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης και μπήκανε λοιπόν, έχει μπει σε μια διαδικασία διαλεύκανσης και τι συμβαίνει ακριβώς, ας περιμένουμε να δούνε τι πόρισμα θα βγάλει και η δικαιοσύνη και οι άνθρωποι που θα ελέγξουν όλη την κατάσταση και μετά να σταυρώσουμε κάποιους ανθρώπους που τα τελευταία 25 και χρόνια έχουν δώσει τη ζωή τους στο να προστατεύουν τα παιδιά. Εγώ για τον Πάτερ Αντώνιο που τον ξέρω λίγο, αλλά έχω την καλύτερη άποψη και πραγματικά επειδή ήμουν από τους πρώτους που συνέβαλα με τηλεμαραθώνιους τότε στην ΕΡΤ για να αγοράσουν το πρώτο στον Κολωνό το μεγάλο το κτίριο, δεν θέλω να το πιστέψω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Είμαι επιφυλακτικός σε αυτά όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εκεί πέρα. Ίσως και εσείς οι δημοσιογράφοι πολλές φορές ρίχνετε λάδι στη φωτιά, γιατί βολεύει πολλές φορές να βγαίνει και η φωτιά μέσα από ένα θέμα. Αλλά ας περιμένουμε λίγο και ας μην καταδικάζουμε με την πρώτη ματιά.